Ο Σάκη Σάιδε είναι εκτινοτρόφο από την Καλιθέα Πιέρια. Το πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού το έχει ζήσει όπω και οι άλλοι συναδελφοί του, οι οποίοι χτυπήθηκαν ανελέητα από την όσο και έχασαν ολόκληρα κοπάδια. Έχουμε πρόβλημα μεγάλο εμεί εδώ, γιατί είναι η παιδινή περιοχή. Έχει κανένα μήνα που έχει ξεκινήσει το κουνούπι και δεν υπάρχει καμιά πρόληψη από την πολιτεία. Την ημέρα με τη ζέστα βγαίνουν τα ζώα έξω να αποσκήσουν, γίνεται χαμό. Στο πράσινο, το βράδυ κλείνουμε τα ζώα μέσα, το κουνούπι μαζεύεται στους τάβλους μέσα και το πρόβλημα συνεχίζεται. Εμείς θέλουμε από την πολιτεία να ψεκάσει όσο γίνεται πιο νωρίς, γιατί οι εξελίξεις στον κατοραγικό θα είναι πολύ μεγάλε. Η Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία αποφάσισε πρόσφατα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το πρόγραμμα τη καταπολέμηση των κουνουπιών να ξεκινήσει να εφαρμόζεται στι αρχέ Ιουνίου. Με το άκουσμα ότι το πρόγραμμα ψεκασμού κατά των κουνουπιών αργεί ακόμη, αγανακτεί. Αν ξεκινήσει τον Ιούνιο, τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει θηνοτροφία στον νομό Βιερία. Εγώ προπατοτροφία δεν θα υπάρχει τον Ιούνιο. Τώρα τα κουνούπια ε, είναι αγέλε που λέμε. Μέσα στα χωράφια είναι αγέλε. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν περιμένουν αυτή τον Ιούνιο για να μα σώσουν, δεν πρόκειται. Ο ίδιο δεν έχει μεγάλε απώλειε. Ωστόσο, όπω λέει, τον βοήθησε το προληπτικό φάρμακο που διατίθεται στο εμπόριο και που μόνο του έπρεπε να βρει και να αγοράσει. Αφού η πολιτεία δεν βοήθησε καθόλου του κτηνοτρόφου. Το κουνούπτο συγκεκριμένο δεν εξαφανίζεται. Από ό,τι μα λέγανε από το Υπουργείο, πρέπει για μια εβδομάδα τουλάχιστον να είναι στου μείον 5 βαθμού, λέει, και έχει εξελιχθεί από 4 ιού που είχε και εξελιχθεί σε 8. Εμβόλιο δεν υπάρχει για να μπορέσουμε εμεί να καταπολεμήσουμε το κουνούπι. Με κάτι προληπτικά που κάνουμε στι ράχε πάνω που ρίχνουμε στα ζώα, είναι για ένα μήνα. Τα λεφτά είναι πολλά. Ξοδευόμαστε και πάλι δεν καλυπτόμαστε. Πάλι έχουμε προβλήματα. Άλλοι συνάδελφοι δεν έχουν ούτε αυτό να το αντιμετωπίσουν, δηλαδή να πάρουν αυτό το φάρμακο το προληπτικό για να ρίξουν στι ράχε στα ζώα πάνω. Και παθαίνω καταστροφή μεγάλη. Mm -hmm. Αν προσέχουν μόνο το μισωτό και το συνταξιούχο, και δεν είναι να παράγει αυτή η χώρα, θα τελειώσουν εμά να ξέρουμε να τα πουλήσουμε κι εμεί, να σηκωθούμε να φύγουμε. Μην καθόμαστε εδώ. Μπαίνω το πρωί στο Σταύρο, βάζω 100 ευρώ για να πάρω 100 το βράδυ. Και δεν υπάρχει καμιά βοήθεια από την πολιτεία. Επιδοτήσει, πετρέλαια, πληρώνουμε φόρου, φόρου, φόρου και φω κανένα. Δεν ξέρω τι να πω. Χαρακτηριστικό είναι ότι η περσινή καταστροφική χρονιά για την κτηνοτροφία άφησε πίσω της κατακαιρματισμένα κοπάδια σε ποσοστό 20 με 25% σε κάθε μονάδα στην Πιερία, ενώ σύμφωνα με την πληροφόρηση των κτηνοτρόφων υπήρξε ήδη κρούσμα σε άλλη περιοχή της Ελλάδα από καταρροϊκό πυρετό.